Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Περιστερίου, όπου σήμερα για την 11η αγωνιστική της Evolution League έχουμε απόψε το ματσάκι ανάμεσα σε Λαμπόλα Τεμπαπέλ και σε Σεπόλια Σάρξ. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους Σεπόλια Σάρξ να βρίσκονται στην πρώτη επίθεση. Πάμε να δούμε και λίγο τις πεντάδες, αφού το πρώτο σουτ είναι άστοχο από τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Καρδιώτης, Κορμανός, Λέσκος, Μπαρτσόκας και Μπουζέας ξεκινούν για τους Σεπόλια Σάρξ, ενώ από την άλλη έχουμε Καραθανάση, Παλιό, Ζαναβάρα, Τσουκάλι και Μαρινακή στην πεντάδα των κόκκινων, οι οποίοι είναι και στην επίθεση. 3 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι, 2, προλαβαίνει το χρονόμετρο, αλλά στοχή στην προσπάθεια του Καραθανάσης. Παράμενει το 0-0 σε αυτές τις πρώτες στιγμές της αναμέτρησης με τη Λαμπόλα Τεμπαπέλ από τη μία να μετράει 7 νίκες και 3 ήττες, ενώ από την άλλη σε Σεπόλια Σάρξ έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία μέχρι στιγμής, ενώ θα έρθει το πρώτο τρίποδο για χειρός Κορμανού για το 0-3. Ανοίγει το σκορ ο παίχτης των Σεπόλια Σάρξ, οι οποίοι όπως λέγαμε έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία μέχρι στιγμής, μετρούν 9 νίκες και μόλις μια ήττα μέχρι τώρα στην Evolution League. Πάλεψε και πήρε ξανά ο Καραφανάσης, ποιος αφήνει έξω. Κάλης στα 2, λαβαίνει το ρολόι, αλλά είναι τέλειος ως από το σουτ του Πάλιου και έτσι περνάει να εκμεταλλευτεί αυτή η ευκαιρία. Παραμένουν στο 0 οι σημερινοί γηπεδούχοι. Έχουμε για μια διακοπή για να δέσει το κορδόνι το παίκτη των Sharks. Συνέχεια στο μάτς, με τους Sharks να βρίσκονται στην επίθεση. Ένα σουτ υποπίεση, άστοχο όμως, από τον Καρδιώτη. Συνδυασμός για τους κόκκινους, θα τελειώσει με επιτυχία ο Καραθανάσης, θα κερδίσει και το φάουλ. Δύο-τρία τώρα το σκορ και στη ευκαιρία με μια συμπληρωματική βολή ο παίχτης της Λαμπόλα Τεμπαπέλ να φέρει το μάτς στην ισοπαλία. Αστοχή στην βολή, έτσι παραμένει το 2-3. Καρδιώτης με την κίνηση πήρε ο Μπαρτσόκας, αλλά δεν έφτασε στον Μπουζέα, καθώς ο αντίπαλος του και παρενέβη και πέταξε εκτός την μπαλά. 7 δευτερόλεπτα τώρα για τους φιλοξενούμενους. Πάσα στη γωνία, κόπηκε ξανά. Η κατοχή παραμένει στα χέρια των Sharks. Πέντε δευτερόλεπτα τώρα στην διάθεση των φιλοξενούμενων. Μπαλά έξω, για 3 πόντους εύστοχο, ο Μπαρτσόκας εκτελεί για το 2-6. Ενώ τελείωνε και ο χρόνος για τους φιλοξενούμενους. Καραθανάσης βρήκε την πάσα. Είναι και το φάουλ, το οποίο είναι το δεύτερο μαδικό για τους Sharks. Το πρώτο είναι, με συγχωρείτε. Καλής. 6 δευτερόλεπτα, η μπάλα στη γωνία. Για 2 πόντους εύστοχο. Ζαναβάρα σε στοχή. Για το 4-6. Καρδιώτης. Δεν προλάβει να πασάρει. Έχει δεχτεί το φάουλ. Έχει προσπάθεια των Sharks. Καλής που βαλάει την μπάλα. Θα έρθει για το καλάθι για τους κόκκινους, οποίοι θα ισοφάρισουν τώρα σε 6-6.
Καντιώτης κρατάει, τσεκάρει τις επιλογές του. Πάει από τα δεξιά. Τσούτα από το πλάι, Κορμανός ευστοχή. Για το 6-9. Και πάλι το λοβάδιμα στα χέρια των Sharks. Αυτή την τρίποντη εκτέλεση. Τσουκάλης φτάσε κοντά, κόπηκε κανονικά όμως. Καντιώτης κατεβάζει. Είναι στην γωνία. Εύστοχο το σουτ. Παρτσόκας αυτή τη φορά είναι ο εκτελεστής. Το σκορ στο 6-12 και έχουμε και την πρώτη διακοπή για το time out των γηπεδούχων. Στο συν 6 έχουν καταφέρει πλέον να βρεθούν οι Σιπόλια Sharks με τις τρίποντες εκτελέσεις του Παρτσόκα και του Κορμάνου. Να δίνει λύση αυτοί οι δύο πίσω από τα 6.75 και έτσι. Τώρα έχουμε αυτό το double score στην αναμέτρηση. Δεν μπήκε το καλάθι, τον πούλησε εδώ τον Καραθανάση μπάλα. Ωστόσο θα κερδίσει το φόλ και θα κερδίσει και επίσης και τις δύο βολές. Έπειτα από αυτό το φόλ που ήταν το τρίτο για τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Μέσα η πρώτη βολή. Μέσα και η δεύτερη. 8-12 πλέον. Καντιώτης. Μπάλα έξω σε Λεμενάκη, θα εκτελέσει. Μπάλα στο σίδερο όμως τώρα. Λέσκος αυτή και πάλι έξω στον Σελεμενάκη. Ανανεώνουν την επίθεση τους οι φιλοξενούμενοι. Έχει το φαουλ χαμηλά πριν την εκτέλεση του Σελεμενάκη και τον Μαρινάκη. Δεύτερο ομαδικό αυτό για τους κόκκινους. Σελεμενάκη στην επαναφορά. Τα συμπέκτη τώρα μπαίνει μέσα η μπάλα. Λεύκος. Αυτό στον Σελεμενάκη. Σταμάτησε Σελεμενάκη. Θα περάσει, έχει κερδίσει το φάουλ λίγο λίγο να πετύχει το καλάθι εκείνος. Θα πάει στην γραμμή όμως για δύο ελεύθερες βολές. Στη γραμμή ο Σταμάτης Λεμενάκης από τρία ομαδικά για τις δύο ομάδες. Μέσα η πρώτη, 8-13. Χάνει την δεύτερη εκείνος, Δημήτρης Ελεμενάκης μπήκε δυναμικά στη διεκδίκηση και πήρε τελικά την μπάλα. Μια 14 επίθεση έτσι για τους Sharks. Στου δια 3 πόντους ο Μπαρτζόκας θα βρει στόχο. 8-16. Ακόμα ένα εύστοχο σούτ πίσω από τα 6.75 για τους φιλοξενούμενους. Για μόνος εδώ τη φάση ο Καραθανάσης δεν μπορούσε να πετύχει κάτι. Καντιώτης συγκρούεται με τον αντίπαλό του. Διεκδικήσιμη μπάλα, έχουμε double. Η κατοχή, να δούμε για ποιον είναι. Για τους Sharks, αν καταλαβαίνω καλά. Όχι, να μπω λάτε βάπελ τελικά. Καραθανάσης. Οργανώνει τώρα για την οργανώνει την επίθεση των κόκκινων, πήρε ο Τσουκάλης. 14 λεπτά τώρα για την επίθεση. Τσουκάλης έφτασε κοντά, ψάχνει έξω μια πάσα Καραθανάση, θα εκτελέσει πατώντας τη γραμμή, θα βρεθεί και στο παρκέ δεν υπάρχει κάτι. Μακαρίτης πέρασε. Είναι στην γωνία. Τρίποντο μέσα και αυτό. Σελεμενάκης τώρα ο εκτελεστής για το 8-19. Είναι ένα όπλο τους, τα τρίποντα των Sharks. Από
συγκρίνουν και στο σημερινό παιχνίδι. 4 δευτερόλεπτα τώρα για τον Καραφανάσιο, ο οποίος πέρασε ανάμεσα από δύο. Πάγε κόντρα σε τρίτο αντίπαλο. Ο Μάζεφ όμως εκεί την μπάλα στον αέρα και, την άφησε στην συνέχεια εντός καλαθιού ο Πάλιος. Για το 10-19. Μακαρίτης με το δεξί, θα τελειώσουμε, επιτυχία. 10-21. Πάλι σε διψήφιο αριθμό η διαφορά, συν 11 τώρα για τους Sharks. Με 3-28 να απομένει στο ρολόι. Τσουκάλης πήρε τα βήματα και σκόραρε κιόλας. Για το 12-21. Καρίτης. Τελεμενάκης. Δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Καλής περνάει. Βγαίνει πάνω του δυναμικά και του κάνει το φάουλ ο Μπονής. Έχουμε και αλλαγή τώρα για τους κόκκινους. Στο μάτς πέρασε ο Σωτηρόπουλος. Στη στάση τώρα στον πάγκο των Sharks. Συνέχεια στο μάτς με τον Σωτηρόπουλο. Σε δια δύο πόντους τώρα από τον Τυφοκέρη, δεν βρήκε στόχο. Μακαρίτης κατεβάζει και περνάει κιόλας. Δεν θα πάει μέχρι το τέλος. Του φύγει η μπάλα, αλλά έχει γίνει το φαουλ. 4 ομαδικό αυτό και για τους γηπεδούχους από 4-2 ομάδες. Κάθε βόλο από εδώ και πέρα θα είναι βολές. Στην επαναφορά η Sharks ψάχνει συμπαίκτη, ο Μακαρίτης μπήκε μέσα η μπάλα, αλλά δεν μπορούσε να αντικρατήσει εντός γραμμών ο Σελεμενάκης και έτσι έγινε το λάθος από τους φιλοξενούμενους. Σωτηρόπουλος κατεβάζει, πιέζεται ψηλά. Τυροκυφοκέρι στα αριστερά. Θέλει να γυρίσει, να ξεφύγει από τον Σελεμενάκη, ο οποίος έχει μείνει κολλημένος πάνω του και τον παίζει εξαιρετική άμυνα. Ενώ η μπάλα θα περάσει και εκτός την συνέχεια, ο Πάλιος νομίζω ακούμπησε τελευταίος. Πολύ καλή εδώ η αντίδραση στην άμυνα, ειδικότερα από τον Σελεμενάκη. Και το σκορ παραμένει στο 12-21. Μακαρίτης ζητάει κοντά του κάποια επιλογή, τον έκλεισε εξαιρετικά ο Καραφανάς, αλλά τελευταία στιγμή έχει να πέταξε την μπάλα στο κορμί του. Συνέχεια στο μάτς. Πόνης. Κύριος Σελεμενάκης, 4 δευτερόλεπτα ακόμα, βλέπει το ρολόι και εκτελεί, δεν μπαίνει το καλάθι. Μαζί στο Κυφοκέρης, πιέζεται. Τώρα αφήνει στον Καραφανάση. Θα κατεβάσει εκείνος. Αυτή η πάσα του και κάτι στον τον Τζαναβάρα στόχευε. Δεν μπορείς όμως να τον βρει με επιτυχία. Τώρα πέρασε στον πάγκο ο Κυφοκέρης για να αλλάξει την μπλούζα του, καθώς είναι μαύρη στο πίσω μέρος της και μπερδεύει την αντίπαλη ομάδα, η οποία φοράει και αυτή μαύρα. Τώρα άλλαξε, διορθώθηκαν τα πράγματα, θα όλα έτοιμα για να συνεχίσει το μάτς. Σελεμενάκης πήρε. Πέρασε το κέντρο. Έφυγε χέρι με χέρι στον Μακαρίτη.
15 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Ο Μακαρίτης θα πάρει το σούτ, είναι για 3 και θα το βάλει κιόλας. 12-24. Στο σύν 12 πλέον της Απόλλειας Άρξης με 1,5 λεπτό να πούμε στην πρώτη περίοδο. Καραθανάσης ωραία πέρασε, έφτασε κοντά, έπεσε πάνω του. Ο παίχτης τον Σάρξ τον γκρέμισε και θα τον στείλει τώρα στην γραμμή των βολών. Ο Μπόνις είναι αυτός που έκανε το φάουλ. Μέσα η πρώτη βολή. Το 13-24. Έξω η δεύτερη παραμένει το σκορ στο 13-24, 1-17 ακόμα. Λίγο να χάσει ο Σελεμενάκης η οθόνη. 14 λεπτά ακόμα. Γίνονται κινήσεις από τους Σάρξ. Σελεμενάκης του δίνει το screen. Θα να περάσει τα μάτια Σελεμενάκης. Τώρα αυτή στον Μπόνι. Έχει 3 δευτερόλεπτα εκείνος, ψάχνει λίγο χώρο. Έρθει το καλάθι, Καραφανάσης. Μπήκαμε σε τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Πάει ο μόνος στο όλο τον δρόμο, δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Και κανονική άμυνα παρά τις διαμαρτυρίες του. Καραφανάσης τώρα θα περάσει εκτός στην θέση του ο Τσουκάλης. Και πάλι σε κοκκινούς η μπάλα και Φωκέρης. Σωτηρόπουλος, κακή πάσα, καταλήγει στην κερκίδα. Και έτσι περνάει να εκμεταλλευτεί αυτή η ευκαιρία, αυτή η επίθεση για τους κόκκινους. 39,5 στο ρολόι. Μοτσόκας. Μένει ψηλά ο Σελεμενάκης για να δώσει το screen. Με ποδοσφαιρικό και η στήλη έκοψε την μπάλα ο Σωτηρόπουλος. 14 δευτερόλεπτα για τους Απόλλειας Άρξης τώρα, 29,1 για το 10 λεπτό. Ο Σελεμενάκης άφησε με χέρι στον Σταματή. 8 δευτερόλεπτα τώρα. 4, ο Σελεμενάκης θέλει να βρει την πάσα. Νομίζω θα έπρεπε να εκτελέσει εδώ. Έγινε το κλέψιμο από τους κόκκινους, ευνηδιασμός με τον Τσουκάλι. Θα καταλήξει μέσα πάλι, όχι. Άτυχος εδώ παίξει το τσλάβολα de Papel. Με συνέχεια παρολίγο να γίνει το λάθος. 3 δευτερόλεπτα, 2, ξανά ο Τσουκάλι θα βρει στόχο αυτή τη φορά. Και θα ρίξει την διαφορά σε μονοψήφιο. Καθώς το... ο φωτεινός πίνακας δείχνει 15-24 στο φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκαλεπτό του μάτς. Βρίσκει τους Απόλλειας Άρξης στο σύν 9, 15-24 δείχνει τώρα το σκορ. Και οι φιλοξενούμενοι είναι και στην επίθεση. Με τον Μακαρίτη να την οργανώνει. Ο Μανός κάνει την κίνηση του, δίνει το screen. Αλλά στην αδύνατη πλευρά. Μόνης βρήκε την πάσα, 3 δευτερόλεπτα. Και αλλαγή κατοχής. Πάλι τώρα για τους κόκκινους, οι οποίοι τον ανεβάσουν κάπως την απόδοση του στο δεύτερο δεκάλεπτο για να μπορέσουν να πλησιάσουν. Ο Φωκέρης από κοντά του βρήκε το χέρι ο αντίπαλός του και κάνει και το φάουλ. Ο Τζαναβάρας, όχι με συγχωρείτε, ο Μπουζέας είναι αυτός που κάνει το φάουλ, το πρώτο ομαδικό για τους Άρξ. Ο Κέρις αστοχεί στην πρώτη. Για να λέει στο 15-24. Τώρα εκτελεί και την δεύτερη, την οποία θα βάλει με το 16-24. Μπονής. Ωραία, πάσα για τον Μακαρίτη. Δύσκολο τελείωμα από εκείνον, χωρίς αποτέλεσμα. Καλής.
την ταχύτητα, περιμένει και τους συμπαίκτες του για να πάνε σε μια οργανωμένη επίσης τώρα η γηπεδική. Να στύπασα έφτασε στον Κυφοκέρη. Καραθανάσης στα 6, θα εκτελέσει και θα το βάλει κιόλας. 19-24. Βρίσκουν λύση μετά από ώρα πίσω από τα 6.75 οι γηπεδούχοι. Μακαρίτης έμεινε μόνος του, το πήρε, δεν το έβαλε όμως. Καραθανάσης κάνει βήματα, αυτή είναι ο λάθος εδώ από τον παίκτη των κοκκινών. Χαρίζει ακόμα μια κατοχή, γρήγορη κατοχή στους αντιπάλους του. Είναι επίσης τώρα η Sharks. Πέρασε, έφτασε κοντά, αλλά το έφυγε ο Καδιώτης. Τσουκάλης κουβαλάει. Πασαρέ την κατάλληλη στιγμή στο Καραθανάση. Τάπα όμως τα ίσα από τον Μακαρίτη, ο οποίος θα φύγει και στον εφηνιδιασμό. Έχει γίνει χαμηλά το φάουλ. Πώς και να έχει έπαιξει εξαιρετική άμυνα νωρίτερα ο Μακαρίτης. Για να μείνει το 19-24 στο σκορ. Καδιώτης πήρε, δεν τον φύλαξε κανένας, το έχασε όμως. Φτάνονται και αυτά. Καραθανάσης, πάει μόνος του μέχρι το τέλος. Πολύ καλά κάνει, 21-24. Θα διδρούν σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι και πλησιάζουν πλέον στο τρίποντο. Χωρίς καλά μέχρι στιγμή σε αυτό το δίλεπτο που έχουμε παίξει στην δεύτερη περίοδο οι Sharks. Μουζέας δεν είδε κάποιον, το πήρε και το βάλε κιόλας. 21-27. Τσουκάλης. Αυτά γίνεται κίνηση από τον Κυφοκέρη. Συνεχίζει ο Τσουκάλης με την μπάλα στα χέρια. Σωτηρόπουλος είναι στη γωνία. Προσποιήθηκε, πήρε το δίποδο τώρα και το έβαλε. 23-27. Πολύ ωραία κίνηση του Σωτηρόπουλου. Για να ξεμαρκαριστεί και να βρει ένα ελεύθερο σουτ. Καδιώτης κλείστηκε. Ψάχνει γύρω γύρω. Αυτό τον Μπουζέα. Μέσα και αυτό τον ίδιο. Είναι ζεστός ο Μπουζέας, το αποδεικνύει τώρα. Και πάει την ομάδα του στους 7. 23-30 τώρα το σκορ. Τσουκάλης. Κυφοκέρης. Πάει γρήγορα προς τα μέσα, δεν μπορεί να το σταματήσει ο Μπουζέας. 25-30. Κάπως αρχίζει και ζεσταίνεται το παιχνίδι. Ο Μπόνης Καραθανάσης ξεχύνεται μπροστά και θα φτάσει μέχρι το lay-up για το 27-30. Και πάλι στο τρίποδο το μάτς, κάτι που αναγκάζει τους Sharks να καλέσουν time-out. Επιστρέψαμε πίσω από την διακοπή για το time out των Σεπόλια Sharks, οι οποίοι πλέον βλέπουν να βγάζει την λαμπόλα, τα έβαλε να βγάζει αντίδραση και να πιστεύει και πάλι στο μείον 3. Στο 27-30 βρισκόμαστε τώρα. Καραθανάσης δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Έχει δευτερόλεπτα τώρα για τους φιλοξενούμενους. Σελεμενάκης, πολύ καλή άμυνα. Και έτσι έμεινε η βάλα στα χέρια των Sharks. Λειτουργήσαν πολύ σωστά εδώ στην άμυνα τους οι κόκκινοι και ανάγκασαν στο λάθος τελικά τους αντιπάλους τους. Και τώρα με ένα τρίποντο μπορούν να ισοφαρίσουν κιόλας το μάτς. Μακρινή πάσα. Σωτηρόπουλος με το screen από τον Δημασιώτη. Θα γίνει το λάθος όμως τώρα και από τους κόκκινους. Στέκει το Μακαρίτης, δεν σημαδεύει σωστά. Καραθανάσης σημάδεψε. Περάσει. Τώρα η μπάλα και πάλι στα δικά του χέρια και αφήνει τον Τσουκάλη. Σε οργανωμένη επίθεση τώρα η Λαμπόλα de Papel. Τον Τσουκάλη να κρατάει, να έχει 9 δευτερόλεπτα τώρα. Στέκεται για να πάρει ο ίδιος την εκτέλεση μαζί του Σελεμενάκης. Καδιώτης. Κλείστηκε από 2
είναι τώρα. Κάτι που δεν έπρεπε να γίνει. Ο Γιχοκέρης θα σηκωθεί. Νούμερο 9, φαουλ. Νούμερο 24, αντιαθλητικό. Αντιαθλητικό, φαουλ. Ο Καδιώτης, ενώ έχουμε και φαουλ απλό από τον Γιχοκέρη. Ο Τσουκάλης πήγε να εκτελέσει βολή, αλλά το φάουλ έχει γίνει στον Κυφοκέρι, οπότε αυτός πρέπει να είναι ο εκτελεστής. Τώρα θα πάει στην γραμμή. Έτοιμος για τις βολές του, αστοχή στην πρώτη, παραμένει το 27-30. Δεύτερη. 28-30 τώρα. Η κατοχή παραμένει στους κοκκινούς. Τσουκάλης. 7 δευτερόλεπτα. Φαουλ μακριά από την μπάλα, το έχει κάνει ο Σωτηρόπουλος. Αλλαγή τώρα για τους Sharks με τον Μπουζέα να επιστρέφει. Παίρνει τη θέση του Δημήτρη Σελεμενάκη. Καντιώτης. Μαρκαρίστηκε σωστά. Και η άμυνα. Καλής. Αφού τον Καραφανάση. Σηκωθεί εκείνος, κατέβασε το χέρι του ο Σελεμενάκης. Βρήκε και τον αντίπαλό του. Και έχουμε βολές τώρα για τον Καραθανάση. Έξω πρώτη βολή. Έτσι λοιπόν χάνεται η ευκαιρία για μια ισοφάριση της Λαμπόλα ντε Παπέλ. Πάει στην δεύτερη, 29-30. Σε απόσταση αναπνοής πλησιάζουν τώρα οι κόκκινοι. Ενώ έχουμε και αλλαγή για τους Sharks, με τον Μπόνι να περνάει εκτός ο Λέσκος στην θέση του. Καδιώτης. Κρατάει στο κέντρο. Για τρεις πόντους άστοχο όμως από τον Μπαρτσόκα. Καραθανάσης. Και ο Τσουκάλης. Σταμάτησε την τρίπλα. Θα αφήσει τον Καραθανάση ο οποίος ήταν κοντά του. 4-20 ακόμα για το φινάλι του πρώτου μηχρόνου. Τσουκάλης. Δεν είχε κάνει για την κίνηση ο Τυρόπουλος νομίζω. Πώς θα γινόταν το λάθος εδώ. Καθώς η πάσα δεν θα καταλήγε σε συμπαίκτη, για καλή του τύχη όμως η κόκκινη. Έχουν και πάλι την κατοχή στα χέρια τους, ωστόσο η δράση θα συνεχιστεί μετά το time out. Επίθεση 6 δευτερολέπτων τώρα για την Λαμπόλα ντε Παπέλ, η οποία αν βρει κάτι καλό μπορεί να περάσει μπροστά. Φεντουκιόβ με τη δεύτερη, θα δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. 31-30. Καδιώτης. Ο Μπαρτσόκας εκτέλεσε κιόλας κατευθείαν. Δεν έμεινε για πολύ η χαρά του προβάδισματος για τους στη Λαμπόλα ντε Παπέλ. Γιατί ο Μπαρτσόκας ήθελε να βρει και πάλι σκορτούς από τα 6-75 για το 31-33.
Καλής. Αθανάσης. Αλλαγή τώρα ο Λέσκος βγήκε πάνω του. Ο Δικιώβ προσπαθεί να συγκρατήσει, θα χάσει τελικά από τον Μπουζέα. Ευκαιρία για εφηδιασμό, σε Λεμενάκης, στο ένας μέναν. Τον δυσκόλεψε κάπως η άμυνα του Σωτηρόπουλου. Κόκκινη τώρα, έχουν ευκαιρία να τρέξουν, έχασε ο Καραθανάσης. Πρόλαβε και ο Μπουζέας εκεί με αυτοθυσία. Θα κερδίσουν τελικά οι φιλοξενούμενοι. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τρίλεπτο της δεύτερης περίοδου. Λεμενάκης πάει αντίθετα από το σκριν του Λεύκου. Θα του φύγει και η μπαλά από τα χέρια, θα περάσει εκτός. Και έτσι η κατοχή θα πάει στους κόκκινους τώρα. Μπουζέας θα καθίσει στον πάγκο για τους Sharks. Στρέφει ο Δημήτρης Λεμενάκης και πάλι στο μάτς. Σωτηρόπουλος περνάει έναν όχλητο στο κέντρο. Και Ντουκιόβ. Είναι και το καλάθι. Σε Λεμενάκης τώρα κατεβάζει για τους Sharks. Θα σταθεί από εκεί και θα το πάρει το σουτ και θα το βάλει. Το ένιωσε το σουτ, το πήρε και το έβαλε ο Σε Λεμενάκης. Είναι πάρα πολύ μακρύ το σουτ. Παραστήλει τους Sharks τώρα στο σουτ 5, 31-36. Τσουκάλης. Πιέζει ψηλά ο Παρτσόκας. Καλής θα κρατήσει, 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Τώρα σταματάει τρίπλα για να αφήσει σε συμπαίκτη. Σωτηρόπουλος αποφασίζει να εκτελέσει από εκεί, αλλά δεν βρίσκεται καν Στεφάνη, περνάει εκτός. Και έτσι βγαίνει και η άμυνα από τους φιλοξενούμενους. 5 δευτερόλεπτα πριν συμπληρώσουμε. Πριν μπούμε στο τελευταίο δίλεπτο της δεύτερης περίοδου. Καντιώτης αφήνει πάρα πολύ χώρο για να φτάσει κοντά. Λέσκος αφήνει έξω σε Λεμενάκη, θα εκτελέσει αδύναμο το σούτ αυτή τη φορά. Καντιώτης είναι εκεί όμως. Και η κατοχή παραμένει στους Sharks, καθώς η μπάλα βρήκε στα πόδια του Φεντικιόβ. Ενώχουμε. Και διακοπή για time out. Και πάλι επιστρέψαμε έπειτα από την διακοπή που είχαμε για το time out των Sharks. Οι οποίοι έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Θα γίνει όμως αρεσία το λάθος. Δεν την κίνηση του παίκτου ο Λεμενάκης. Έχει λαλούλη την μπάλα. Και στην κατοχή τώρα είναι για τους κόκκινους. Σωτηρόπουλος θα πάρει, θα φύγει στον Τσουκάλι για να του δώσει και πάλι εκείνος. 1-44 για το φινάλι της δεύτερης περίοδου. Σωτηρόπουλος για κοντά ο Καραθανάσης και πήρε. Φεντικιό παλεύει να πάρει καλύτερη θέση. Μπάλα θα πάει στον Τσουκάλι. 64 δευτερόλεπτα, το οποίο δεν βρίσκει στόχο μαζί του Σελεμενάκης. Παραμένει το σκορ σε 31-36, πιέζει και κάποιος πιο δυναμικά ο Τσουκάλης για να κάνει το τέταρτο ομαδικό της La Bola de Papel. Σελεμενάκης στέγεται, κάνει το βήμα πίσω για να πάρει το τρίποντο, θα το βάλει. 31-39. Εξαιρετικό σταμάτησε Λεμενάκη σήμερα μέχρι στιγμής. Κάνει πολύ καλή δουλειά πίσω από τα 6.75. Σωτηρόπουλος, πήγαμε στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Προσπίση από τον Κουλμπατσιώτη. Φεντικιό θα πάρει, δεν τελειώνει καλά όμως. Για να τελειώσει κατευθείαν την φάση δεν του βγήκε όμως. Καδιώτης. Ωραία, έχει την πάσα για τον Σελεμενάκη. Θα κερδίσει το φάουλ εκείνος από τον Καραθανάση. Είναι και το πέμπτο για τους κόκκινους, οι οποίοι συμπληρώνουν τώρα τα ομαδικά. Σελεμενάκης αστοχή στην πρώτη.
Έτοιμος τώρα για την δεύτερη παίκτη των Sharks. Θα την βάλει αυτή για το 31-40. Ο Τιφοκέρης επιστρέφει στο μάτς για τους κόκκινους. Πέρασε το μάτς και ο Μαρινάκης επίσης για τη Λαμπόλα δε Παπέλ. Ενώ από την άλλη έχουμε αλλαγή για τους Sharks με τον Κορμάνο να περνάει στο μάτς. Ο Τυρόπουλος, 34 δευτερόλεπτα ακόμα απομένουν στην δεύτερη περίοδο. Στο συνενέα πλέον η Σαπολιά Sharks. Σουρκάλης με 8 δευτερόλεπτα οι κόκκινοι. Θα ανανεωθούν τώρα όμως καθώς έγινε το φόλο από τον Κορμανό. Το τέταρτο, το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Sharks στην δεύτερη περίοδο. Σωτηρόπουλος. Κρατάει στα 7. Και φουκέρισε εκεί για να του δώσει το screen. Πέρασε ο Σωτηρόπουλος. Ανενόχλητος ο Μαρινάκης. Δεν θα καταλήξει μέσα στο καλάθι η προσπάθειά του. Σωτηρόπουλος όμως ανανέωσε. Όλα τα δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους, αλλά θα κλέψουν οι Sharks. 4 δευτερόλεπτα, 3 νέο λάθος. Στο 1 δευτερόλεπτο, Καραθανάς προλαβαίνει το ρολόι, δεν έφτασε όμως. Και ολοκληρώνεται έτσι το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ στο 31-40. Επέστρεψαν και πάλι δύο πεντάδες στο παρκέ για να ξεκινήσει μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο του μάτς. 31-40 βρισκόμαστε με τους Σεπόλια Sharks να κρατούν το προβάδισμά τους, το οποίο το έχασαν για λίγα δευτερόλεπτα όμως στην δεύτερη περίοδο. Κατάφεραν να πάρουν και πάλι τα ενία και να βρεθούν στο συν-9 με το οποίο ξεκινούν τώρα την τρίτη περίοδο. Από την άλλη η Λάμπολα δεν πάλι θέλει να βγάλει αντίδραση ξανά. Ξεκινάει καλά με τον Καραφανάς να κάνει το 33-40 τώρα. Με σχολή τον Τζαναβάρας ήταν. Μακαρίτης δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Ο Φωκέρης μάζεψε και άφησε στον Σωτηρόπουλο. Ανέβαιο κέντρο εκείνος, συνεχίζει μόνος του, αφήνει κάπως περίεργα την μπάλα, αλλά δεν μπορούσε να φέρει τους δύο πόντους. Ενδιασμός τώρα για τους φιλοξενούμενους, Ελεμενέκης θα το χάσει. Στην συνέχεια θα κάνει και το φάουλ. Πάμε στον Τσουκάλι για να σταματήσει τον ενδιασμό των κοκκινών. Ενδιάστηκε εδώ η άμυνα των Sharks. Θα έρθει ο Τζαναβάρας εκεί να τους πιάσει τον ύπνο για το 35-40. Σελεμενάκης δεν βρήκε κάποιο σουτ. Αυτή τώρα στον Μπαρτζόκα. 5 τα δευτερόλεπτα για τους Sharks. Ο Μπαρτζόκας κρατάει. Έχει την κατάλληλη στιγμή τον Μπόνι. Τον έκοψε όμως από πίσω ο Κυφοκέρης. Όχι ο Κυφοκέρης, με συγχωρείτε, ο Πάλιος ήταν. Σουδιά 2 από τον Τσουκάλι. Θα μειώσουν κι άλλο οι γηπεδούχοι, οι οποίοι ξεκινούν δυναμικά την τρίτη περίοδο για το 37-40. Μακαρίτης κάνει το κόψιμο και πήρε ο Μπόνι στην συνέχεια, αλλά η πάσα του δεν είναι καλή για τον Μπογιά. Συνεργάστηκαν καλά τρεις παίχτες των φιλοξενούμενων, ωστόσο δεν ήρθαν οι πόντοι. Ο Σωτηρόπουλος αλλιώς και τώρα τον Τσουκάλι, ο οποίος έχει 8 δευτερόλεπτα, θα κάνει το βήμα πίσω για να εκτελέσει για 3. Ο Τζαναβάρας είναι εκεί για να ανανεώσει. Καλησπέρα σε Μπόνις να κάνει το φάουλ. Όχι, ο Μπαρτζόκας είναι αυτός που κάνει την παράβαση. Ο Χέρης κλείθηκε από 3 και έκανε βήματα τελικά. Μακαρίτης
φτιάχνει αυτή την επίθεση των Sharks, οι οποίοι έχουν ένα μαξιλαράκι 3 πόντων. Μαρτζόκας πήρε. Καλής βγαίνει πάνω του. 4 δευτερόλεπτα. Αναγκαστεί να εκτελέσει ο Μαρτζόκας. Δεν μπόρεσε να σκοράρει. Καλύτερα φεύγει στην άλλη πλευρά. Θα περάσει κιόλας και θα αφήσει την πάσα στον Πάλιο. Δυναμικό τελείωμα, δυνατό μάλλον. Τελείωμα από τον Πάλιο, δεν μπορεί να σκοράρει ούτε αυτός. Φεύγει τώρα στην άλλη πλευρά ο Σελεμενάκης. Έχει κοπεί με το φόλ του Τζαναβάρα. Δημήτρης Σελεμενάκης τώρα στο μάτς για τους Sharks πριν την θέση του Μπουζέα. Βάλα στο Σελεμενάκη. Τσεκάρει εκείνες οι επιλογές του. Θα πάει κοντά στον Τσουκάλι και θα κερδίσει και το φάουλ. Από δύο ομαδικά για τις δύο ομάδες τώρα. Παρατηρήσεις στον Μπόνι. Σελεμενάκης θα το πάρει από εκεί. Αδύναμο το σούτ όμως. Συνέχεια θα γίνει και το φάουλ από τον Δημήτρη Σελεμενάκη. Τρίτο μαντικό αυτό για τους Sharks. Λέσκος θα περάσει στην θέση του Μπονί. Σωτηρόπουλος. Πέρασε ωραία η πάσα, αλλά πιο ωραία είναι και η τάπα του Σελεμενάκη. Σταμάτησε Λεμενάκης τώρα για τρεις. Θα μπαίνει το καλάθι, περνάει και εκτός την μπαλά. Δεν αλλάζει το 37-40, καθώς είναι αρκετά στις τελευταίες φάσεις του και οι δύο ομάδες. Σωτηρόπουλος. Στέλνει και Φωκέρης, τον Τσουκάλι θα πάει μπάλα. Πάλιος ήταν μαρκάρης τόσο αλλά. Έχουμε για παράβαση των δευτερόλεπτων. Ούτε και τώρα θα αλλάξει το σκορ έπειτα από το πέρας αυτής της επίθεσης. Με 6-10 να απομένω ακόμα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Ενόχλει το σου τριών πόντων, δεν το εκμεταλλεύεται. Δεν εκμεταλλεύεται όμως τις προϋποθέσεις του Μακαρίτης στην συνέχεια. Ο Σελεμενάκης δεν προλάβε να ρίξει την μπάλα στο σώμα του Κυφοκέρη, έτσι η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έχουν ακόμα μια ευκαιρία είτε να πλησιάσουν είτε και να ισοφαρίσουν ένα τρίποντο. Σιδηρόπουλος θα χάσει την μπάλα. Ο Σελεμενάκης φτάνει κοντά και σκοράρει. Έχουμε καλά στην μεταφορά στην αναμέτρηση 37-42. Με τον Δημήτρη Σελεμενάκη να βάζει τέλος στην αδράνεια και να πηγαίνει στο συν 5 την ομάδα του. Ο Κάλης πιέζεται ασφυκτικά. Αυτή στον Σωτηρόπουλο. Ο Φωκέρης δίνει το screen. Τον κυνηγάει ο Μακαρίτης και πάτησε και γραμμή κιόλας ο Σωτηρόπουλος. Έχουμε και στρίγμα τώρα για αλλαγή. Ο Καραφανάς θα πέρασε το μάτς στη θέση του Σωτηρόπουλου. Μακαρίτης. Πάει μόνος του, παίρνει τα βήματα. Καλή άμυνα όμως για τους κόκκινους με τον Καραφανάστρο να παίρνει. Και να φτάνει στην άλλη πλευρά μόνος του, θα πάρει μια ατομική προσπάθεια, δεν του βγαίνει σε καλό. Μπαρτζόκας. Λέσκος πάει με φόρα, βρήκε την μπάλα μόνο ο Τζαναβάρας και κόψε. Καλής, δεν βρήκε κάποια επιλογή για να βγει γρήγορη επίθεση. Τώρα θα κρατήσει για να πάνε σε σετ παιχνίδι η γηπεδούχη. Τσουκάλης πατάει γερά, σηκώνεται, δύσκολο σουτ μέσα από τον Αβούρη, καθώς δεν είναι καλές οι επιθέσεις τελευταίες
φάσεις για την La Bola de Papel. Ενώ καλή και time out τώρα και νομίζω πως θα τους βάλει τις φωνές. Συνέχεια στο μάτς, έπειτα από την διακόπη που είχαμε για το time out σε La Bola de Papel, 37-42 το σκορ, επιμέρου σκορ στην τρίτη περίοδο, 6-2 παρακαλώ. Δύο πόντους μόνο που καταφέρει να σκοράρουν οι Sharks σε σχεδόν 6 λεπτά που έχουμε παίξει. Τώρα θα έρθει για το τέταρτος πόντος ο χειρός Μακαρίτη, 37-44 τώρα. Ξαναμπάρας παλιός, ο Κέρης για να πάει η μπάλα στην Καραθανάση τώρα και να περάσει εκείνος. Έχει γίνει φαουλ χαμηλά επάνω στον Καραθανάση. Καραθανάσης παίρνει ξανά 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους γηπεδούχους. Και η άμυνα φωνές από τον Καραθανάση για φάουλ. Συνεχίζει κανονικά όμως στη δράση. Σελεμενάκης σε έξω. Σουτ για 3 πόντους άστοχο από τον Μπαρτζόκα. Και στη συνέχεια θα περάσει εκτός η μπάλα. Σωτηρόπουλος. Σωτηρόπουλος συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια του. Πάσα στην αδύνατη πλευρά, Τζαναβάρα θα εκτελέσει για 2 πόντους. 39-44. Τελευταίο τρίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Καντιώτης. Πυρολέσκος έφτασε κοντά, έχασε την ισορροπία του. Και έχασαν και την ευκαιρία τους στην επίθεση οι Sharks. Θα ελπίσουμε να μην χτύπησε ο παίκτης των γηπεδούχων, τον φιλοξενούμενο, με συγχωρείτε. Θα περάσει εκτός για καλό και για κακό στην θέση του Κορμανός. Κορμανός, με συγχωρείτε. Φωκέρης. Σωτηρόπουλος. Έξω είναι μόνος του και Φωκέρης επιλέγει τον πάλι ο εκείνος. Θα βρεθεί κοντά, βρέθηκε και στο παρκέ ο αντιπαλός του. Μακαρίτης συνεχίζει. Ροκαντιώτης τώρα είναι λίγο η κατάσταση στην επίθεση των Sharks. Σελεμενάκης πήρε τα βήματα, αστόχησε. Καραθανάσης μάζεψε και πατάει γκάζι τώρα για να φύγει στην εθνιδιασμό. Κορμανός έχει κάνει το φαουλ. Καραθανάση στη γραμμή τώρα έπειτα από το πέμπτο φαουλ των φιλοξενούμενων, άστοχη πρώτη. Βάζει τη δεύτερη. 40-44. Αδιώτης. Θα έφτασε στον Κορμανό, εκτέλεσε κατευθείαν εκείνος. Άλλιος θα είναι όχι τόσο μάζεψε το rebound. Σωτηρόπουλος. Καραθανάσης αφήνει τώρα. Όχι τώρα πήρε ο Καραθανάσης, χωρίς τον Τζαναβάρα. Ήταν Καραθανάσης. Άφησε στον Πάλιο. Ήξε σε λάθος χρόνο ο Μακαρίτης, κατέβασε το χέρι του και έκανε και το φαουλ. Εδώ έχουν συμπληρωθεί, υπενθυμίζω, τα ομαδικά από την πλευρά του Sharks, όπως και να έχει θέτει βολές για τον Πάλιο, που είναι τώρα στην γραμμή των βολών.
έξω η πρώτη. Χάνει και την δεύτερη. Δεν παίρνουν κάτι από αυτές τις δύο βολές οι κόκκινοι, όμως έχουν και πάλι την κατοχή στα χέρια τους. 8 δευτερόλεπτα τώρα. Καναθανάσης στα 4. Κερδίζει το φάουλ. Ο Μακαρίτης έχει κάνει ξανά. Έχουμε και αλλαγή τώρα για τους κόκκινους. Πέρασε στο μάτς ο Μπουλμπατζιωτής. Καναθανάσης βάζει τώρα την πρώτη για το 41-44. Χάνει την δεύτερη. Το τρίποδο το μάτς, 1-20. Είναι το τέλος της τρίτης περίοδου. Τελεμενάκης. Μόνος του μέχρι μέσα, δεν θα του κάνει το χατήρι όμως μπάλα να καταλήξει το Σκαλαθιού. Καναθανάσης. Στρέφει η άμυνα των φιλοξενούμενων. Τότε βγήκε η τρίπλα πίσω από την πλάτη, έκλεψε ο Κορμανός. Καδιώτης. Βρήκε τον Σελεμενάκη μπροστά του και Φωκέρη τον εμποδίζει μάλλον να εκτελέσει με κάπως μεγαλύτερη σιγουριά. Και έτσι βγήκε η άμυνα. 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Φωκέρης. Κρατάει με τον Μπουτζέα μπροστά του. Θα τον παίξει στενασμένα, θα γυρίσει και θα σκοράρει κιόλας. Πήρε πάνω του και Φωκέρης, 43-44 τώρα. Ένας πόλος χωρίς τις δύο ομάδες, 25 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Αργά-αργά ο Καντιώτης. Ψάχνει τώρα επιλογές για πάσα, πήρε ο Μπουζέας στα 7 δευτερόλεπτα, δεν περνάει η πάσα του. Μια επίθεση 9 δευτερόλεπτων τώρα. Ο Φωκέρης πασάρισε αντίπαλο. 3 δευτερόλεπτα για τους Sharks και θα γίνει και το αντιαθλητικό φάουλο από τον Τζαναβάρα. Καθώς είχε περάσει ο Σιλεμενάκης. Ενώχουμε τη διακοπή για time-out των Sharks και έτσι οι βολές θα εκτελεστούν μετά τη διακοπή. Έτοιμος στην γραμμή ο Σταμάτης Λεμενάκης για να εκτελέσει την πρώτη από τους δύο. Ενώ η κατοχή θα παραμείνει στα χέρια των Σάρκ, καθώς ήταν αντιαθλητικό το φάουλ νωρίτερα. Παραμένει το 43-44 επίτα από την πρώτη. Θα παραμείνει και επίτα από την δεύτερη επίσης. 2,8 τώρα στο ρολόι, τόσο έχουν οι φιλοξενούμενοι. Λεμενάκης, πυροέτερος Λεμενάκης, του δώσε και πάλι για να εκτελέσει από πολύ μακριά. Έχω στήσει αυτό το σουτ και τελειώνει και έτσι και η τρίτη περίοδος με το σκορ στο 43-44. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και εδώ το τέταρτο δεκάλεπτο του ματ. 43-44 το σκορ, το ντέρμπι καλά κρατεί εδώ στο Πλήστο του Περιστερίου. Ανάμεσα σε Λαμπόλα de Papel και σε Πόλια Sharks. Να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία δεκαλεπτά της αναμέτρησης. Είναι εδώ κλέψουμε από τους γηπεδούχους. Καραθανάσει το ενασμέναν, θα πάρει και πάλι ο ίδιος. Λύθηκε αμέσως από δύο, πάσα του βρήκε και στο κάτω μέρος του ταμπλό. Αδιώτης. Σελεμενάκης. Μπροστά τον Τυφοκέρη θέλει να τον παίξει στα πόδια. Θα περάσει, δεν θα μπορέσει να εκτελέσει σωστά. Και γραπώνει και την μπάλα ο παλιός. Καλής. Λέει το σύστημα στους συμπαίκτες του, 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Πρέπει να βιαστούν τώρα εδώ στην επίθεση τους οι κόκκινοι, καθώς άργησε πολύ να ξεκινήσει η επίθεση. Άσοχο το τρίποδο του Σωτηρόπουλου, ψηλότερο όμως από όλους ο Καραθανάσης. 8 δευτερόλεπτα και πάλι για τους γηπεδούχους. Ακόμα μια αστοχή προσπάθεια, ο Απάλιος όμως θα μαζέψει ξανά. Πιέστηκε αρκετά, κράτησε αλλά
Έχουμε και πόδι. Σελεμενάκης κρατάει το γονατό του. Θα ελπίσουμε να μην είναι τίποτα. Τώρα σηκώθηκε και θα περάσει εκτός. Ξένοντας. Στην θέση του περνάει ο Λέσκος. Σωτηρόπουλος πήρε. Αφήσει τον Κυφοκέρη, 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Καλής, πασά. No look, αλλά δεν θα αρχίσει τώρα το καλάθι. Απανωτές χαμένες ευκαιρίες για να κάνουν το προσπέρασμα οι γηπεδούχοι. Καντιώτης. Πήρε το screen από τον Μπουζέα, αφήσε δίπλα του στον Σελεμενάκη. Θανάση είναι μπροστά του, παίζει καλή άμυνα, αλλά τελευταία στιγμή τα ρεβάζει στο χέρι του και τον βρίσκει. Κάνοντας έτσι το πρώτο ομαδικό της Λαμπόλα Ντε Παπέλ στο 4ο δεκαλεπτό. Δεν θα ολοκληρωθεί το κλέψιμο. Κορμανός. Άσε στον Μπουζέα. Σηκώνεται εκείνος με δυναμικό πάτημα και ευστοχή. 43-46. Σωτηρόπουλος. Σουκαλής. Γίνεται η κίνηση από τον Σωτηρόπουλο. Τώρα θα πάει κοντά του, θα πάρει ο Καραφανάσης για να εκτελέσει τα 6 δευτερόλεπτα. Θετικό rebound για τους κόκκινους. Καραφανάσης στα 7. Φασίζει να εκτελέσει ο ίδιος. Δεν θα μπει το καλάθι. Και μαζεύει ο Βουζέας για να αφήσει τον Καντιώτη τώρα. 7-23 για το τέλος. Καντιώτης. Τον κυνηγούν δύο, είναι και ο Σωτηρόπουλος εκεί για βοήθεια. Πέρασε η πάσα, δεν θα πέρασε όμως στη συνέχεια η πάσα του Κορμανού. Καραφανάσης πήρε. Μπερδεύτηκε λίγο, έχασε για λίγο την μπάλα. Ενώ η μπάλα κατέληξε εκτός στην συνέχεια και κατοχή. Είναι για τους Σεπόλια Σάρκς. Μπαρτσόκας επέστρεψε για τους φιλοξενούμενους, ενώ στο παρκέ τώρα ρίχνε το Καραφανάσης. Παίρνει την θέση, ρίχνε το Τζαναβάρας, μας χωρείτε. Παίρνει την θέση του Καραφανάση. Εξηγεί. Κάτσε τον πάγκο το Σάρξ ο ρέφερι και τώρα συνεχίζεται το μάτς. Καδιώτης. Πάει μόνος του μέχρι μέσα, δεν θα σκοράρει. Έχει κερδίσει όμως το φάουλ που θα τον στείλει στη γραμμή για δύο βολές. Δεύτερο αυτό για τους... δεύτερο ομαδικό αυτό για τους κόκκινους. Κανένα φάουλ μέχρι στιγμής για τους Sharks στη δεύτερη περίοδο. Έξω η βολή. Τελεί τώρα την δεύτερη ο Καντιώτης, τη χάνει και αυτή. Αλλά δεν μπορούσε να καθαρίσει το rebound η γηπεδούχη και έτσι. Η μπάλα είναι και πάλι για τους Sharks. Καντιώτης. Πασάρει τον Λέσκο. Συγκράτησε εκείνος και αυτός τον... Μπουζέα, ο οποίος θα σηκωθεί για τρεις στο σουτ, αλλά για δύναμο παράλληλα. Καλής. Πάσανε την πίεση εδώ οι κόκκινοι με την πάσα στον Καραφανάση, Σωτηρόπουλος. Ο Φωκέρης εκτελεί. 46 όλα. Το μάτι στην ισοπαλία, 6-20 ακόμα για το τέλος του παιχνιδιού. Καντιώτης. Θέλει να γυρίσει, απέφυγε τα βήματα. Ο Λέσκος θα πάρει την εκτέλεση και θα βρει σίδερο. Καλής. Πάλα στο πλάι, σουτ για τρεις. Σωτηρόπουλος. 49-46 προβάδισμα για τους γηπεδούχους τώρα.
με την τρίποντη εκτέλεση αυτή του Σωτηρόπουλου, ο οποίος δίνει τα ίνια στην ομάδα του. Για δύο ήταν τελικά, 48-46. Ματσόκας, ένα μακρινό τρίποντο, δεν βρίσκει στόχο. Κάνει και να πηγαίνει καλό από εδώ. Αλλά τελικά δεν ήταν η κατάληξη που θα ήθελα να είναι η αλλαγή. Έχουν δώσει διαιτητές, μπερδεύτηκαν οι δύο ομάδες, νόμιζαν ότι υπήρξε time out. Σωτηρόπουλος στο συν 2 πλέον. Η λαμπόλα de papel. Ο Φωκέρης. Ωραία spin move, γυρίζει, δεν τελειώνει καλά τη φάση. Μαζεύει και καθαρίζει ο Λέσκος. Ματσόκας. Ζητάει απέναντι ο Μακαρίτης, εκείνον πήγε η μπαλά. Περνάει, φτάνει κοντά ανάποδο, lay up, χωρίς καλή κατάληξη, αλλά είναι και ο Λέσκος για να διορθώσει τη φάση. 48-48 τώρα. Στο μισό παλαιό το μάτς, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο πενταλεπτό. Σωτηρόπουλος φτιάχνει αυτή την επίθεση για την ομάδα του. Στο έδαφος ο Μπουζέας, η Φωκέρης αφήνει έξω. Τζαναβάρας θα το πάρει το σουτ, την μπάλα στο σίδερο. Μπουζέας καθάρισε. Λέσκος πίνει στον Μπαρτσόκα, κίνησε μια ωραία περιστροφή, θα περάσει. Μακαρίτης τώρα ζητά ηρεμία. Μπροστά του Τζαναβάρας δίνει το σκρίνο ο Λέσκος. Και είναι ο Τσουκάλης τώρα. Για τρεις πόντους δεν θα μπει όμως. Άστοχος ο Μπαρτσόκας. Παραμένει τη ισοπαλία στην αναμέτρηση, 48-48, 4-15 ακόμα. Σωτηρόπουλος περνάει και δίνει μια ψηλή πάσα, η οποία κατέληξε σε αντίπαλο τελικά. Μακαρίτης φεύγει μπροστά. Δεν έχει κοιτάξει κάποια κίνηση τώρα, θα αρχίσει τον Μπαρτσόκα. Κάνει το βήμα στο πλάι κίνηση για να πάρει το τρίποντο, δεν είναι καλό το σουτ. Μαζεύει ο Σελεμενάκης. 10 δευτερόλεπτα τώρα. Μακαρίτης πάνω το Κυφοκέρης. Μπουζέας θα εκτελέσει από την κορυφή, μπάλα στο σίδερο και στα χέρια του πάλι στην συνέχεια. Δεν αλλάζει το 48-48. Καλής. Πιέζει ψηλά ο Παρτσόκας. Θα περάσει ο Τσουκάλης, αλλά έχει απλώς το χέρι του αντικανονικά και έτσι έχουμε επιθετικό φάουλ. Θέλουμε να έχεις πέρασει το μάτς και πάλι για τους Σεπόλια Σάρξ, οι οποίοι έχουν και την κατοχή τώρα με τον Μπαρτσόκα να περνάει το κέντρο. Να δούμε αν θα καταφέρουν να πάρουν το προβάδισμα τώρα και πάλι φιλοξενούμενοι. Μακαρίτης. Πολύ καλή άμυνα από τον Κυφοκέρη, ο οποίος του κλείνει το διάδρομο. Σελεμενάκης έχει βρεθεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, θα τον κόψει στα ίσα ο Τσουκάλης και αφήνει 3,3 στο χρονόμετρο για τους Σάρκς. Σελεμενάκης 2-1, πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει αλλά όχι με επιτυχία. Και τελειώνει έτσι ο χρόνος επίθεσης των φιλοξενούμενων. Με το σκορ να παραμένει στο 48-48. Ιδιαίτερα στο χείς είναι αλήθεια οι δύο ομάδες στο 4ο δεκάλεπτο. 5-4 είναι το επιμέρους σκορ με 7 λεπτά να έχουμε αγωνιστεί. Στην τέταρτη περίοδο το φαουλ έγινε πάνω στον Κυφοκέρη από τον Σελεμενάκη. Αυτό είναι το πρώτο μάλιστα για τους φιλοξενούμενους. 3 υπενθυμίζω έχουν οι κόκκινοι μέχρι στιγμής. Στο παρκέ ο Μπαρτσόκας, έτσι μένει αμαρκάριστος ο Τσουκάλης και θα εκτελέσει. 51-48 στο συν 3 πλέον οι γηπεδούχοι και έτσι αναγκάζονται να καλέσουν εσπρεσμένα τα time out της Sharks. Συνέχεια στο μάτς, ενώ μπήκαμε στα τελευταία 2:40 που απομένουν για το φινάλι του παιχνιδιού με τους γηπεδούχους να έχουν πάει και πάλι στο συντριά με την τρίποντη εκτέλεση του Τσουκάλη. Το δοσκόρ τώρα δείχνει 51-48, ενώ θα βγει και η άμυνα θα γίνει το κρέψιμο. Σωτηρόπουλος
και ο Τσουκάλης. Μέλα στο πλάι, θα εκτελέσει αμέσως ο Πάλιος, δεν ήταν καλή εκτέλεσή του. Μακαρίτης θα περάσει, έχει κόπει με φάουλ. Μέλα θα πάει πίσω. Στον το τέταρτο των γηπεδούχων, δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν. Μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, καθώς θα είναι βολές. Και συνεχίζει μόνος του, βρήκε χώρο, το χάσε όμως το lay-up. Απίστευτη χαμένη ευκαιρία. Σωτηρόπουλος πέφτει πάνω το Σελεμενάκη, του κάνει το φάουλ, είναι το δεύτερο αυτό. Τέσσερα-δύο τα ομαδικά, 51-48 το σκορ, 1 και 52 για το τέλος. Πάμε ρε, πιέστε. Τσουκάλης την επαναφορά, πυροκυφοκέρης. Και εκτέλεσε κιόλας για τρεις, αδύναμο το σουτ. Μακαρίτης. Πάει μόνος του μέχρι το τέλος. Θα κερδίσει το φάουλ. Και το σκάνει ο Σωτηρόπουλος. Και τον στέλνει τώρα στη γραμμή. Συμπληρώνονται και τα ομαδικά από την πλευρά των κόκκινων. Και στη γραμμή τώρα ο Μακαρίτης για δύο αρκετά σημαντικές βολές. Έξω η πρώτη. Τώρα πάει και πάλι μπάλα στα χέρια του για να ετοιμαστεί για την δεύτερη. Την χάνει και αυτή. Δεν παίρνουν κάτι από αυτό το ζευγάρι βολών οι Sharks. Και παραμένει το συν 3 της La Bola de Papel. Τσουκάλης. Μαρτσόκας σημαίνει ψηλά για να τον δυσκολέψει. Θα καταφέρνει αρχικά, θα βρεθεί και στο παρκέ ο Τσουκάλης. Ο Σωτηρόπουλος, αλλά έχουν γίνει βήματα. Απέφερε καρπούς τελικά η πολύ καλή πίεση του Μπαρτσόκα, ο οποίος παίρνει για τα εύθυμα από τον πάγκο του. <Το-> 51-48 ακόμα το σκορ. Και στο πλέον Μακαρίτη για να δώσει συνέχεια στο μάτς. Μακαρίτης. Κάνει δισαυρωτή, φτάνει μέχρι το τέλος. Θα μπει μέσα η μπάλα. Θα κερδίσει και το φάουλ. 51-50. Και έχει και δικαίωμα για μία βολή, η οποία μπορεί να φέρει το μάτς και πάλι στην ισοπαλία. Μαρτυρίες από εκεί, εκεί από τον coach Αβούρη. Την βόλιο Μακαρίτης, 51-51 πλέον. Σωτηρόπουλος. Το δευτερόλεπτο ακόμα για το τελευταίο λεπτό. Σωτηρόπουλος κρατάει, αφήνει τον Κυφοκέρη. Ο Ζέας θα κάνει το φάουλ, είναι το τρίτο, τον Sharks. Είναι και το τρίτο φάουλ του Μπουζέα, επίσης. Καλής. Τελευταίο λεπτό και επίσημα αυτό μας. Καλησπέρα από τον Μπαρτσόκα. Ψάχνει συμπαίκτη ο Κυφοκέρης, θα πάρει και θα εκτελέσει για τρεις. Δεν ήταν άσχημο το σούτ, αλλά δεν μπήκε. Εκατοχή είναι για, για τους Sharks. Με 46,7 στο ρολόι. Δεν έχουμε. Όχι, δεν έχουμε τελικά time out. Όχι, έχουμε τελικά. Και πάμε σε διακοπή. Σαν τα 6,7 στο ρολόι. Στο 51-51 το σκορ. Να δούμε τι θα δούμε σε αυτές τις τελευταίες στιγμές. Μακαρίτης. Κρατάει, προσπαθεί να ξεφύγει, να βρει λίγο χώρο. Θα γίνει λάθος πάσα όμως. Τσουκάλης αυτή στον Σωτηρόπουλο, έφυγε στον ευθυνδιασμό, εκείνος δεν σκόραρε. 25 δευτερόλεπτα τώρα. Κρατάει ο Σελεμενάκης. Λίγο
απόκληση 2 δευτερολέπτων στα 2 χρονόμετρα. 13 τώρα για τους Sharks. Καλεμενάκης κάνει το βήμα στο πλάι, εκτελεί για 3. Δεν μπαίνει το καλάθι, ευθετικό rebound όμως για τους Sharks. Νέα ευκαιρία, 2 δευτερόλεπτα, εκτελεί από μακριά και το χάνει ο παίκτης των Sharks. Τελειώνει και η κανονική διάρκεια. Το σκορ μένει στο 51-51 και θα πάμε στο έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης. Ο νικητής εγκρίθηκε στην κανονική διάρκεια του μάτς, έτσι. Τώρα ξεκινάει και το έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης. 51-51 δείχνω αυτήν ο πίνακας στην επίθεση. Η Λαμπόλα Ντε Παπέλ. Σκάλης. Μάλλον πάει στη γωνία εκεί που είναι ο Τζαναβάρας, εκτελεί για δύο αυτός. Αδύναμο το σούτ όμως. Μακαρίτη θα μαζέψει. Περάσει κιόλας. Παίρνει τα βήματα, σηκώνεται μπροστά τον Καραθανάση, δεν μπορεί να σκοράρει. Παλιός. Καναβάρας πιέζεται. Πάνω του ο Σελεμενάκης, θα κάνει το λάθος τελικά ο παίκτης της Λαμπόλα Ντε Παπέλ. Αυτός δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα από την πίεση, την ασφυκτική πίεση του Σελεμενάκη. Στο φαουλ τώρα ο Καντιώτης. Έχουμε βόλες, καθώς έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά των κόκκινων. Έτσι ο πρώτη βολή. Χάνει και τη δεύτερη ο Καντιώτης, παραμένει το 51-51. Σωτηρόπουλος. Γίνει ο Καραθανάσης και παίρνει πίσω από το τρίποντο. Τη φωκέρισε εκεί για να του δώσει το screen, μένει κολλημένος πάνω από το Μπαρτζόκας, τον παίρνει και μαζί του κάτω, δεν υπάρχει κάποια παράβαση. Μακαρίτη σπάσα πίσω από την πλάτη, μαζεύει ο παλιός. Φωκέρης πατάει γκάζι, θέλει να περάσει, έχει γίνει το φόλ τον Καντιώτη. Είναι το τέταρτο αυτό των Sharks, από το επόμενο θα έχουμε βολές για τους κόκκινους. Σωτηρόπουλος προσποιήθηκε, πέρασε τώρα και αυτός τον Τσουκάλι, ο οποίος είναι στη γωνία, πάλιος. Πέρασε η πάσα του, κλείστηκε από 3. Και έχουμε και φάουλ από τον Λέσκο. Αυτός το έχει κάνει. Συμπληρώνονται έτσι και τα ομαδικά από την πλευρά των Sharks. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα και για τις δύο ομάδες θα είναι βολές. Μέσα η πρώτη. Είναι 52-51 τώρα το προβάδισμα στους κόκκινους. Βάζει και την δεύτερη. Αγάπης αυτός σε ένα αρκετά καθοριστικό σημείο. Και το σκορ τώρα στο 53-51. Μακαρίτης. Πάει από τα δεξιά. Κερδίζει το φάουλο από τον Σωτηρόπουλο. Είναι η σειρά του τώρα να πάει στη γραμμή. Η αλήθεια πως έχουν εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες τους από την γραμμή Sharks μέχρι στιγμής. Ούτε τώρα θα μπορέσει να ευστοχεί στην πρώτη ο Μακαρίτης. Τελεί τώρα την δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή. Και πάλι 0-2 για τους φιλοξενούμενους. Θα χάσει ο Καραθανάσης. Συνδυασμός για τους Sharks, δεν θα έρθει το καλάθι.
από τον Μακαρίτη, ο οποίος θα οδηγηθεί και πάλι στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Νωρίτερα δεν μπόρεσε να ευστοχίσει κάποια από τους δύο. Να δούμε αν θα πετύχει κάτι καλύτερο τώρα σε αυτό το ζεύγαρι βολών. Μέσα η πρώτη τώρα. 53-52. 3 και 10 για το τέλος και της παράτασης. Βάζει και την δεύτερη. 53 όλα. Κυρόπουλος. Πάσα στην αδύνατη πλευρά του Κάλλη στα 9 δευτερόλεπτα η επίθεση. Αλλιώς χάνει την παρά τα χέρια του. Καντιώτης θα έλεγε να φύγει μπροστά. Πίεσε ο Πάλιος, πέταξε και πίσω στην μπάλα. Πουζέας επιστρέφει για τους φιλοξενούμενους. Πήρε την θέση του Λέσκου τώρα. Μακαρίτης πάει στην επαναφόρα για να βάλει μέσα την μπάλα. Κάνει την κίνηση ο Μπαρτζόκας και θα πάρει για να εκτελέσει για τρεις. Δεν μπήκε το καλάθι. Ήταν η αλλαγή ο Μπαρτζόκας. Σταμάταει και το παιχνίδι. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε με την επανέναρξη. Συνέχεια στο μάτς. Έμεινε ξεχασμένος εκεί ο Πάλιος. Τραγική αντίδραση από την άμυνα των γηπεδούχων. Ανενόχλητο εκεί. Και εκείνος θα βάλει μπροστά και πάλι την ομάδα του με 55-53 τώρα. Μακαρίτης βρήκε τον Σελεμενάκη και χωρίς εκείνος να εκτελέσει. Θετικό rebound όμως από τον έτερο Σελεμενάκη. Βγαίνει δυναμικά ο Καραφανάκης, δεν μπορεί να ολοκληρώσει. 7 δευτερόλεπτα για τους Sharks. Παίρνει ο Καντιώτης ένα περίεργο shoot. Καραφανάκης τώρα στην άλλη πλευρά τον κυνηγάει ο Μακαρίτης, θα τον στρώξει και θα γίνει και το φάουλ. Είναι αντιαθλητικό τελικά. Ο Καραφανάκης εκεί με τον ρέφερι. Υπάρχουν και κάποιες διαμαρτύριες από τον Μακαρίτη. Έχει δώσει το αντιαθλητικό φάουλ. Καραφανάσης ενώ συνεχίζονται οι ομιλίες από την πλευρά των Sharks. Αστοχή εκείνος στην πρώτη. Χάνει και την δεύτερη. Παραμένει το 55-53. Χάνουν ευκαιρία να αυξήσουν τη διαφορά τους εδώ οι κόκκινοι. Τόσο μπάλα παραμένει στην κατοχή τους. Μπαίνουμε και στο τελευταίο δίλεπτο της παράτασης. Δεν πέρασε τώρα η μπάλα για τον Πάλιο, ο οποίος θέλησε και πάλι να πιάσει στον ύπνο την άμυνα. Μακαρίτης. Πήρε ο Σελεμενάκης. Πέρασε η πάσα του. Τα αφήνει έξω. Για να πάει κοντά ο έτερος Σελεμενάκης. Θα το χάσει όμως. Σωτηρόπουλος. Μπάλα στον Τσουκάλη, 5 δευτερόλεπτα ακόμα, 4. Πρέπει να εκτελέσει ο Τσουκάλης. Τώρα έχει 2 δευτερόλεπτα, θα πάρει ένα σούτ υπό ασφυκτική πίεση. Ο Χέρης μαζεύει. Στο έδαφος ο Τσουκάλης, τώρα παλεύει να σηκωθεί. Σταματάει όμως η δράση, καθώς έχει τραυματιστεί και ο Τσουκάλης. Ο
Σωτηρόπουλος. 4 δευτερόλεπτα τώρα. Τελή πάσα κακή για τον Παλιό, δεν μπόρεσε να γίνει ο αποδέκτης της μπάλας. Καδιώτης φεύγει στην άλλη πλευρά, συγκρούεται με τον Τσουκάλι και έχει γίνει και το φάουλ. Έχουμε και νέες βολές για τους Sharks. Περνάει και εκτός ο Τσουκάλις καθώς συμπλήρωσε τα 5 δικά του φάουλ. Πέντε-πέντε-τέσσερα. Βάζει και την δεύτερη ο Καδιώτης με το 55-55. Σωτηρόπουλος. Λόγι Φωχέρη στην κορυφή, 36 δευτερόλεπτα ακόμα. Χάνει κοντά και σκοράρει. 57-55. Μακαρίτης, μισό λεπτό ακόμα στην παράταση. Καδιώτης στην κορυφή. Να περάσει ανάμεσα από δύο Σελεμενάκης. Δεν θα σκοράρει, απίστευτο. Μπάλα έξω, νέα ευκαιρία για τους Sharks. Νέα δευτερόλεπτα. Σελεμενάκης τώρα για τρεις, ούτε τώρα. Μάζεψε ο Πάλιος, θα του γίνει το φάουλ για να σταματήσει και ο χρόνος. Θα πάει τώρα στη γραμμή. Ανωτές χαμένες ευκαιρίες για τους Sharks. Μία από κοντά και μία πίσω από τα 6.75. Και έτσι παραμένει αυτό το συν 2 για τους κόκκινους. Μπορεί να γίνει και συν 4 ακόμα, αν πάρει και τους δύο πόντους από τις ευκαιρίες του Παλιός. Τώρα εκτελεί την πρώτη την οποία θα βάλει Μαξιλαράκη και τριών πόντων για, για την Λαμπολά Ρεβαπέλ. 58-55. Και έτοιμος ο Παλιός για την δεύτερη. Μέσα κι αυτή. 59-55 πλέον. Στο συν 4 η Λαμπόλα de Papel. 12 δευτερόλεπτα απομένουν για το φινάλε και έχουμε το time out για τους Sharks. 12 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμα. Στο συν 4 έχουν καταφέρει να φτάσουν οι γηπεδούχοι. Και παίζουν τελευταία ζαριά τους τώρα οι Sharks. Ορμανός πήρε το τρίποντο, δεν το βάλε ούτε από κοντά από ένα σκόραρ της Σελεμενάκης και κάπως έτσι νομίζω πως τα πράγματα θα είναι εκεί που τα θέλει η Λαμπόλα de Papel. Δυσκολεύει πάρα πολύ η κατάσταση για τους Sharks. Με 2,8 να απομένει στο ρολόι, δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Μπορεί να ανατραπεί κάτι και έτσι η Λαμπόλα de Papel είναι πολύ, πάρα πολύ κοντά στην 8η νίκη της. Θα πάει στο 8-3 από ό,τι φαίνεται. Ενώ από την άλλη σε πολλές Sharks θα γνωρίσουν την δεύτερη ήττα τους στην σεζόν. Και θα πέσουν στο 9-2, μέσα και η βολή από τον Πάλιο. Ευχαριστικότατος στο φινάλε. 60-55 πλέον, θα βάλει και την δεύτερη. Για το 61-55. Φινάλε λοιπόν και του ματς, νίκη για την Λαμπόλα de Papel με 61-55.